Πάμε στον Νικόλα τον Παπα-Νικολάου, συνεργάτη, κλινικό ψυχολόγο. Την καλησπέρα μα. Καλησπέρα, καλώ σα βρήκα. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε ένα θέμα το οποίο ε, μεταξύ άλλων βρίσκεται στην επικαιρότητα. Έχει να κάνει με του ψευδογιατρού, δηλαδή με ανθρώπου επαγγελματίε ενό κλάδου που ωστόσο το παίζουν γιατροί. Ακριβώ. Ακριβώς, και προσφέρουν απλόχερα θεραπείε οι οποίε. Ειδικά απέναντι σε νοσήματα τα οποία δυνητικά δεν θα μπορούσαν πάσει. να δώσουν και το θάνατο ακόμα. Μιλούμε για θύματα ανθρώπου οι οποίοι είναι απογοητευμένοι, απελπισμένοι, ψυχικά ευάλωτοι άνθρωποι, οι οποίοι πολλέ φορέ πέφτουν θύματα παρόμοιων απαταιώνων, διότι πρόκειται περί απαταιώνων, κοινών απαταιώνων από εκεί πέρα. Ανθρώπων δηλαδή οι οποίοι πολύ απλά δεν σέβονται καν τον ανθρώπινο πόνο. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια κατάσταση η οποία υπάρχει από καιρού ει καιρόν, το ακούμε πάρα, πάρα πολύ συχνά. σω βεβαίω αυτό το οποίο ακούμε, ξέρει Νίκο, είναι η κορυφή του παγόβουνου, γιατί πολλέ φορέ υπάρχουν παρόμοιε καταστάσει, ίσω όχι σε τόσο σοβαρά νοσήματα, ίσω όχι σε νοσήματα που οδηγούν. Ενδυνάμει στο θάνατο, αλλά ναι. και σε πιο απλά νοσήματα από κάποιου ψεύτικου επιστήμονε οι οποίοι τάζουν απέναντι σε ανθρώπου οι οποίοι πραγματικά εκείνη τη στιγμή γίνονται υποχειριά Έχουμε δύο τρανταχτά παραδείγματα τον τελευταίο χρόνο. Ακριβώς. Το δεύτερο είναι με αυτόν τον φυσικό θεραπευτή. Ακριβώ. Το δεύτερο είναι με τον φυσικό θεραπευτή και υπάρχουν σαφέστατα, ειδικά από την πρώτη περίπτωση, υπάρχουν. Αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή του και οι οποίοι πίστεψαν σε αυτόν τον άνθρωπο και, και διέκοψαν και τι θεραπείε του σε αυτόν τον άνθρωπο. Νομίζω ότι είναι μια κατάσταση που, που πραγματικά οφείλει να μα προβληματίσει, γιατί ξέρει, πολλέ φορέ όλοι μα αναρωτιόμαστε μα για ποιο λόγο τελικά πιστεύουμε αυτού του ανθρώπου. Ειδικά εμεί, εντό εισαγωγικών, εντό έξω από το χορό, μπορούμε πολύ εύκολα να κάνουμε κριτική απέναντι σε ανθρώπου οι οποίοι είναι φυεί, του καταλαβαίνουμε ότι είναι φυεί, έχουν μια συναισθηματική καλλιέργεια και όμω πέφτουν θύματα παρό Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε ίσω να καταλάβουμε πώ λειτουργούμε απέναντι σε τέτοιε καταστάσει. Λοιπόν, Αυτό θα προσπαθήσουμε να διαφωτίσουμε στη σημερινή μα συζήτηση. Έχουμε ετοιμάσει μία παρουσίαση. Πάμε να τα βάλουμε Ακριβώς. σε μία σειρά. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα βασικά, δηλαδή αντιδράσει των ατόμων απέναντι στην ασθένεια. Αντιδράσει των ατόμων απέναντι στην ασθένεια. Όταν λοιπόν είμαστε ασθένειε, το πώ αντιδρούμε απέναντι στην ασθένεια. Η πρώτη αντίδραση την οποία έχουμε είναι η κατάθλιψη και η αυτοαπόρριψη. Μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι. Έγιναν ασθενεί, οι οποίοι είναι ανίκανοι να αναλάβουν πρωτοβουλίε και ακόμα και με ενοχέ για το ότι έκαναν κάτι λάθο σε αυτή τη φάση, ούτω ώστε να μπορέσουν να ασθενήσουν. Για παράδειγμα, ένα άνθρωπο ο οποίο έχει καρκίνο, ο οποίο αρχίζει και σκέφτεται ότι έχω ενοχέ γιατί κάπνιζα α, αντίστοιχα. Άρα λοιπόν έχω, έχω ενοχέ. Άρα λοιπόν, κατάθλιψη, αυτοαπόρριψη είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο α, είναι μια αντίδραση των ανθρώπων απέναντι στην ασθένεια. Το δεύτερο στοιχείο είναι ο φόβο, όπου μιλούμε για ανησυχία, για ταραχή, για τρόμο απέναντι σε μια απειλή η οποία βλέπω να έρχεται όλο ένα, δυνητικά όσο πιο μεγάλη αυτή είναι η απειλή, τόσο πιο πολύ σαν αυτό ο φόβο. Ξέρεις, είναι η αίσθηση του χάνω τον έλεγχο, χάνω τον έλεγχο τη ζωή μου. Αυτόν τον έλεγχο τον οποίο τον είχα μέχρι πρώτη και πλέον φαίνεται ότι δεν τον έχω. Το επόμενο είναι η αντιδραστικότητα. Αντιδραστικότητα απέναντι σε αυτό το φόβο. Ξέρεις, αυτή η αντιδραστικότητα μπορεί να πάρει πολλέ φορέ είτε την πλευρά τη τόλμη, δηλαδή με κάποιο τρόπο να είμαστε αρκετά τολμηροί. Αυτό το βλέπουμε σε καταστάσει ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να ξορκήσουν το φόβο. Για παράδειγμα, Νέο, ο οποίο νόσησε, για παράδειγμα, από νεανικό διαβίτη, ο οποίο κάνει το οτιδήποτε αντίθετο, υπάρχει ούτω ώστε να μπορέσει να αντιδράσει απέναντι σε αυτό το οποίο δυνητικά είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την υγεία του. Και από εκεί και πέρα είναι το δεύτερο στοιχείο στην αντιδραστικότητα, είναι μια προσπάθεια του να ανακτήσω τον έλεγχο στη ζωή μου, αυτόν τον έλεγχο που λέγαμε προηγουμένω, τον οποίο τον έχασα. Από εκεί και πέρα καταφεύγω στη θρησκεία, στην καλύτερη των περιπτώσεων, στη ναι. χειρότερη των περιπτώσεων σε παραθρησκευτικές οργανώσεις, σε αστρολόγου, αστρολόγους, σε μέντιουμ, σε χαρτορίχτρες και από εκεί και πέρα λοιπόν νομίζω ότι ξετυλίγεται δυστυχώς ένα κουβάρι α, όχι και τόσο καλό. Το επόμενο είναι το άγχος το οποίο έχουμε, ένα άγχος διάχυτο, το οποίο δεν ξέρω τις περισσότερες φορές από πού προκύπτει. Δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει και από πού προκύπτει. Το επόμενο έχει να κάνει με την, επόμενο πίνακας, έχει να κάνει με την απογοήτευση. Όπου η απογοήτευση έχει θυμό και επιθετικότητα, σε εκείνη τη φάση, αλλά λοιπόν θυμώνω για αυτό το οποίο μου συνέβη και επιτίθεμαι ανέτεια πολλέ φορέ, ακόμη και σε ανθρώπου οι οποίοι βρίσκονται δίπλα μου και προσπαθούν να με στηρίξουν. Από εκεί και πέρα το επόμενο έχει να κάνει με απόσυρση, απάθεια σε δραστηριότητε, δηλαδή αποσύρωμε, δεν κάνω τίποτα, υπερβολή των συμπτωμάτων. Πολλέ φορέ γίνομαι χειριστικό, υπερβάλλοντα τα συμπτώματά μου, προσπαθώ να τραβήξω την προσοχή τον άλλον υπερβάλλοντα υπερβάλλοντας τα συμπτώματά μου και προφανώς εσωστρέφει από εκεί και πέρα εσωστρέφομαι σε σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον, κλείνομαι στον εαυτό μου. Μάλιστα. Επόμενο πίνακα είναι τα στάδια κατά την νόσηση. Αν θα μπορούσαμε να πούμε, είναι το πρώτο στάδιο, είναι το αρχικό σοκ, όπου ο άνθρωπο είναι μουδιασμένο, είναι αδύνατο να επεξεργαστεί αυτή η είδηση, δεν καταλαβαίνει τι του έχει συμβεί και άρα λοιπόν προσπαθεί με κάποιο τρόπο να συνειδητοποιήσει τι του έχει συμβεί. Το δεύτερο είναι η αντιπαράθεση, εντό εισαγωγικών θα μπορούσαμε να πούμε παζάρεμα, όπου υπάρχει ανάμεσα, μια πάλι ανάμεσα στην άρνηση, στο ότι αρνούμε αυτό το οποίο μου συνέβη, και στην αίσθηση τη απώλεια, αυτή τη απώλεια τη οποία βλέπω σιγά σιγά να μου έρχεται. Και το τρίτο είναι η υποχώρηση, όπου αντιλαμβάνομαι την κατάσταση, έχω αρχίσει να αντιλαμβάνομαι την πραγματικότητα, υποχωρώ, προσαρμόζομαι και αποδέχομαι την κατάσταση αυτή. Επόμενο πίνακα, α μιλήσουμε για του αμυντικού μηχανισμού, οι οποίοι ενεργοποιούνται από τα θύματα. Βασικός, βασικό το πίνακα που μα δείχνει σε ένα σημείο για ποιο λόγο τελικά λειτουργούμε έτσι. Ο πρώτο αμυντικό μηχανισμό που ενεργοποιούμε στην περίπτωση τη ασθένεια είναι η απόθεση. Όπου ιδέε, φαντασίε, συναισθήματα και ενορμήσει γενικότερα αυτέ τι οποίε έχουμε μέσα μα, τι αποθούμε. Δηλαδή με κάποιο τρόπο δεν τι αναγνωρίζουμε. Άρα λοιπόν οτιδήποτε με πονάει, το αποθώ και δεν το αναγνωρίζω. Το δεύτερο είναι η άρνηση. Η άρνηση είναι περίπου στα την απόθεση, αλλά κάτι πιο μαζικό, κάτι πολύ πιο έντονο. Αρνούμε την πραγματικότητα. Μέρο τη πραγματικότητα ή και ολόκληρη την πραγματικότητα. Αρνούμε το ότι έχω καρκίνο, για παράδειγμα, από εκεί και πέρα. Το επόμενο βήμα, βασικό βασικό το βήμα, είναι η παλινδρόμηση, όπου εκεί η ανάγκη για αγάπη που έχω σε αυτή τη φάση, η ανάγκη για να μπορέσω να κουμπίσω κάπου που έχω σε αυτή τη φάση, με οδηγεί πάρα πολλέ φορέ σε διάφορε παιδικά σχήματα και σε παιδικέ συμπεριφορέ. Και άρα λοιπόν τι κάνω, ταυτίζομαι, τελευταίο στάδιο, πολύ βασικό επίση, ταυτίζομαι από εκεί και πέρα με κάποιο άλλο άτομο, ο οποίο διαμορφώνει και μου διαμορφώνει εκείνη τη στιγμή. Το χαρακτήρα μου, αν θέλει, διαφορετικά, ναι. ή εν πάση περιπτώσει προσπαθεί να αλλάξει τα πιστεύω και τι ιδέες μου. Και άρα λοιπόν, τι γίνομαι, Γίνομαι επιθύνιο όργανο ενό απαταιώνα, ο οποίο ε, ε, σε, σε εκείνη τη συγκεκριμένη φάση, εν δυνάμει, μπορεί να έχει τον έλεγχο τη ζωή μου. Πάμε στον επόμενο, επίση πολύ πολύ βασικό πίνακα, όπου προσπαθώ να μιλήσω και να πω για το 12 λόγο του απαταιώνα. Πρώτο, το οποίο ισχύει για του απαταιώνα ψευτογιατρούς σε συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ότι μιλούν πολύ, ακόμη και για τα προσωπικά του. Ο γιατρό πανίω θα μπει στη διαδικασία, ειδικά από τι πρώτε φάσει τη επαφή του με τον ασθενή, να μιλήσει για τα προσωπικά του. Ο συγκεκριμένο μιλάει, οι συγκεκριμένοι μιλούν πολύ συχνά για τα προσωπικά του. Το επόμενο είναι ότι διατείνονται, πιστεύουν, λένε, ισχυρίζονται, ότι αντιμετωπίζουν το κακό στη ρίζα του. Δηλαδή, του στυλ, μια και καλή, θα μπορέσουμε να χτυπήσουμε το νόσημα το οποίο έχει. Κάνουν γρήγορη διάγνωση. Ξέρεις, η διάγνωση είναι μια μακρόχρονη και επίπονη διαδικασία. Αντιθέτω, αυτοί κάνουν γρήγορη, γρηγορότατη διάγνωση. Έχει σε αυτό ξεκάθαρα από την πρώτη φορά, χωρί καν καμία εξέταση ε, να κάνουν οι ασθενεί. Το π... επόμενο είναι ότι μιλούν για του ασθενεί του. μιλούν για του ασθενεί του οποίου είχαν ή το δυνατόν κάποιου επώνυμου ασθενεί, που πολλέ φορέ είναι και από κύμα τη φαντασία του. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι προσωπικό, προσωπικά προσωπικό δεδομένα, απόρριτο έτσι, και έχει μύθια πάνε περίπατο σε αυτή την περίπτωση ουσιαστικά. Επόμενο, είναι όπου αυτό αυτοδιαφημίζονται τι περισσότερε φορέ, διαφημίζουν του εαυτού του. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο χρησιμοποιούν, κατά άλλα μια πολύ σημαντική έννοια, η έννοια του ολιστικού, την οποία τη χρησιμοποιούν όλοι αυτοί. Σημαντική έννοια και σωστή, αν χρησιμοποιείται σωστά, ωστόσο τη χρησιμοποιούν πάρα, πάρα πολύ συχνά. Με αμφιλεγόμενα διαπιστευτήρια, ξέρεις, τα διαπιστευτήρια τα οποία έρχονται και τα οποία είναι αμφιλεγόμενα τι περισσότερε φορέ, από εκεί και πέρα δίνουν πάντα την ίδια διάγνωση. Ξέρεις, τις περισσότερες φορές έχουν πάντα την ίδια διάγνωση, όλοι έχουν την ίδια ασθένεια και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο όλοι πρέπει να κάνουν τη συγκεκριμένη θεραπεία. Γιατί τους βολεύει. Γιατί τους βολεύει προφανώς και γιατί αυτή είναι η θεραπεία την οποία την πουλούν πάρα πάρα πολύ καλά. Και όπως είδαμε την πουλούν χιλιάδες ευρώ. Χιλιάδες χιλιάδων ευρώ, εκατοντάδες χιλιάδων ευρώ κάποιες φορές. Πολλά υποσχόμενοι, προφανώ από εκεί και πέρα υπόσχονται πάρα, πάρα πολλά, υπόσχονται την πλήρη ίαση. Σπανίω γιατρό, ειδικά σε σοβαρέ ασθένειε, από την αρχή θα μπει στη διαδικασία να θεωρήσει ότι θα έχει πλήρη ίαση. Επόμενο ε, πίνακα, όπου ενοχοποιούν, ξέρει, ειδικά όταν αρχίζουν τα πράγματα να δυσκολεύουν, τότε ενοχοποιούν, δεν έκανε καλά τη θεραπεία, δεν ακολούθησε πολύ καλά αυτό που έκανε, αλλά λοιπόν κατακρίνουν του ασθενεί του από εκεί και πέρα, δεν δέχονται προφανώ αμφισβήτηση, δηλαδή δεν, δεν δέχονται το να αμφισβητηθούν έχουν ένα δικό του λεξιλόγιο, προφανώ το οποίο απέχει παρασάγκα από το να χαρακτηριστεί επιστημονικό αυτό λεξιλόγιο, και από εκεί και πέρα παραπέμπουν σε διάφορα αμφιλεγόμενα άρθρα τα οποία κυκλοφορούν τόσο στο διαδίκτυο όσο και στο dark web, δηλαδή στο, σκοτεινό διαδίκτυο, τα οποία ούτω ή άλλω βρίθουν από παρόμοια έτσι άρθρα τα οποία είναι αμφισβητούμενα προφανώ. Προχωρούμε στο επόμενο και τελευταίο πίνακα, όπου τι πρέπει να ελέγξω στο γιατρό. Σε πρώτη φάση προφανώ είναι τα διαπιστευτήρια τα οποία έχει ο γιατρό, διαπιστευτήρια τα οποία μπορώ να τα δω, να γνωρίσω, να καταλάβω, ειδικά σε αυτή τη φάση που ο όλοι πώς. έχουμε τη δυνατότητα. Το πτυχίο που έχει ο γιατρό, το που βρέθηκε. Τώρα, το... σε ποιο γιατρό θα πάμε και θα ζητήσουμε πτυχίο ή θα δούμε πτυχίο. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα, όταν κάποιο έχει στο σελίδα, μπορούμε να ελέγξουμε. Ε, και όλοι λίγο πολύ έχουν στο σελίδα. Μπορούμε να δούμε και αν το θέλει διαφορετικά, μπορούμε και να ρωτήσουμε. Έχουμε το δικαίωμα να ρωτήσουμε εκείνη τη στιγμή το πώ. Το, 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 το για ποιο λόγο βρέθηκε, το, 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 πώς, πώς, τι πτυχίο έχει ο συγκεκριμένο γιατρό. Ναι, μπορούμε να το ρωτήσουμε. Ναι. Ένα προσωπικό στοιχείο, αλλά νομίζω ότι είναι μέσα στι δυνατότητε τι οποίε έχει ο ασθενή. Από εκεί και πέρα, πιθανέ συστάσει. Θα έλεγα ότι οι πιθανέ συστάσει, ξέρει, δεν είναι ένα τόσο ισχυρό κίνητρο, δεδομένου ότι τι περισσότερε φορέ πιθανά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που έχουν πέσει Ακριβώς. θύματα. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο ισχυρό κίνητρο, αλλά θα το τρέξουμε, κρατάμε. θα τρέξουμε σε ένα ψευδογιατρό, mm -hmm. καθώ έχουμε ακούσει πιθανότατα. Ακριβώς. Καλά λόγια. Ακριβώς. Και υπάρχει μια καλή γι αυτό, για αυτόν. Ακριβώ. Γι' αυτό, αυτό βάζω με ερωτηματικό το συγκεκριμένο το δεύτερο. Το επόμενο είναι ότι δρώ καχύποπτα. Η καχυποψία ποτέ δεν έβλεψε. Άρα λοιπόν πρέπει να δράσω καχύποπτα. Ειδικά όταν ακούσω όλα αυτά τα οποία είπαμε στον προηγούμενο πίνακα. Δηλαδή όταν ακούσουμε έναν άνθρωπο ο οποίο είναι πολλά πολλά υποσχόμενο. Από εκεί και πέρα κάτι πάρα, πάρα πολύ βασικό. Ο γιατρό ξέρει δεν πουλάει. Προτείνει. Προτείνει θεραπεία. Δεν πουλάει θεραπεία. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι πάντα μα πάντα πουλούν θεραπεία. Ο, ο γιατρό πάντα προτείνει θεραπεία και αν το θέλει διαφορετικά στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι θεραπείε οι οποίε υπάρχουν, τουλάχιστον για τα σοβαρά νοσήματα στην χώρα. ή είναι με συνταγογραφούμενε. και δωρεάν από εκεί και πέρα, και δωρεάν, ή εν πάση περιπτώσει με μια πολύ μικρή. Δηλαδή, ε, ε, δηλαδή πουλάει σε έναν σε ένα χώρο δικό του. Σωστά. Ακριβώς. Ή τον παραπέμπει σε ένα δικό του συνεργάτη που μπορεί να πουλάει μέσω από του Ακριβώ. Άρα λοιπόν δεν πουλάει ο, ο σωστό γιατρό και προτείνει. Ε, το επόμενο είναι προφανώ. Είμαστε μακριά από τον Dr. Google για από πολλά φόρουμ στα οποία, από πολλά είναι, επικίνδυνα. είναι επικίνδυνα και τα οποία πολλέ φορέ είναι και κατευθυνόμενα από του συγκεκριμένου απαταιώνε. Από εκεί και πέρα ελέγχουμε την ιστοσελίδα του, αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένω. Αλλά λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε τα διαπιστευτήρια τα οποία έχει ο συγκεκριμένο γιατρό, αν το δει διαφορετικά. ή αν το θέλει, ακόμα και με το κατά πόσον γι' αυτόν τον γιατρό μα έχει μιλήσει κάποιο άλλο συναδελφό του, ίσω τον οποίον το σεβόμαστε μέχρι τώρα. Και από εκεί και πέρα, το τελευταίο, προσοχή στην αρχική βελτίωση, πάρα πάρα πολύ βασικό. Ξέρει, τι περισσότερε φορέ όλοι οι άνθρωποι. οι οποίοι ναι, που έπεσαν θύματα αυτών των απαταιώνων, μιλούμε για ανθρώπου οι οποίοι αρχικά παρουσίασαν μια βελτίωση, των οποίων η βελτίωση ίσω οφείλεται στο ψυχολογικό παράγοντα, ίσω ήταν μια βελτίωση πλασέμπο, ίσω ήταν μια τυχαία βελτίωση, οι οποίοι με κάποιο τρόπο όμω από εκεί και πέρα εξαρτήθηκαν από το συγκεκριμένο απαταιώνα. Ξέρει, λίγο πολύ για όλε τι εξαρτήσει ισχύει αυτό. Το έχουμε πει πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή, για παράδειγμα, για την εξάρτηση από τον τζόγο, αρχικά οι περισσότεροι κερδίζουν. Άρα λοιπόν, από εκεί και πέρα, από ένα σημείο και μετά, πέφτει θύμα και μπλέκει στη συγκεκριμένη εξάρτηση. Γιατί και αυτό εδώ, η εξάρτηση από συγκεκριμένου ανθρώπου, είναι μια εξάρτηση η οποία δυνητικά μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνη για τον ασθενή του. Είναι ένα φαινόμενο το φαινόμενο με του ψευδογειακού, φαινόμενο τη εποχή, φαινόμενο τη συγκυρία, φαινόμενο του σήμερα, ή προπήρχε και τι τελευταίε τα, τι προηγούμενε δεκαετίε, τα προηγούμενα χρόνια. Και αναφέρομαι λίγο σε αυτά τα απανοτά περιστατικά που έχουν δει το φω τη δημοσιότητα. Έχω την αίσθηση ότι προπήρχε. Απλά παλιότερα δεν είχαμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα. Ναι. σω από εκεί και πέρα τώρα πλέον οι καταστάσει. Ε, και ένα από τα επιτεύγματα τα οποία έχει δώσει η σύγχρονη τεχνολογία είναι ότι μπορούμε να γνωρίζουμε καταστάσει οι οποίε συμβαίνουν ίσω στην άλλη άκρη τη Ελλάδο. σω μπορούμε να ελέγξουμε έναν άνθρωπο ο οποίο βρίσκεται στην άλλη άκρη τη Ελλάδα μέσα από το διαδίκτυο. Ψυχολογικά ίσως θέματα μπορούμε. έχουν οι συγκεκριμένοι ψευδοϊατροί. Θα μπορούσαμε να πούμε ίσω ε, ψυχολογικά θέματα, ναι, ανήκουν ίσω σε μια κατηγορία ανθρώπων. οι οποίοι Η δημοσιοποίηση με... των περιστατικών αποτελεί ένα ανασταλτικό παράγοντα στι δράσει του. Προφανώ και αποτελεί ένα ανασταλτικό παράγοντα στι δράσει του, δεδομένο του ότι από εκεί και πέρα κόπτεται αυτή η κατάσταση. Ανακόπτεται αυτή η κατάσταση. Και ύστερα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι λίγο πολύ κάποιοι αρχίζουν και σκέφτονται και πιθανά για κάποιου άλλου εντό αγωγικών συναδέλφου του οι οποίοι με κάποιο τρόπο επίσης προσπαθούν να ρίξουν στα δίχτυα τους κάποιους άλλους ανθρώπους. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.